24ωρη απεργία, συγκέντρωση και πορεία προς τη Βουλή έκαναν δάσκαλοι και καθηγητές με αίτημα την απόσυρση του σχεδίου του Υπουργείου Παιδείας για τους διορισμούς. Στην προσπάθειά τους να προσεγγίσουν το Μαξίμου, εμποδίστηκαν από την αστυνομία με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο διαδηλωτές. Το νέο σύστημα μόνιμων διορισμών έβγαλε στους δρόμους χιλιάδες εκπαιδευτικούς. Δάσκαλοι και καθηγητές αντιδρούν στο σύστημα μοριοδότησης και ζητούν την απόσυρση της τροπολογίας και μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών. Θα παλέψουμε για τους μόνιμους διορισμούς όλων των αναπληρωτών, αποκλειστικά με βάση το πτυχίο και την προϋπηρεσία τους, όσον αναφέρεται εργασιακά δικαιώματα κάθε συναδέλφου. Οδηγεί τους συναδέλφους που εδώ και χρόνια αλωνίζουμε όλη την Ελλάδα σε έναν ελέητο κυνήγι προσόντων. Ένταση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της πορείας όταν οι εκπαιδευτικοί προσπάθησαν να μεταβούν στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη διασταύρωση της Βασιλής Σοφίας με την Ηρώδου Αττικού ήταν παρατεταγμένες κλούβες των ΜΑΤ. Οι διαδηλωτές έσπρωχναν τις κλούβες και οι αστυνομικοί απάντησαν με ρήψη χημικών και κρότου λάμψης. Από τα επεισόδια τραυματίστηκαν μια εκπαιδευτικό στο κεφάλι από χειροβομβίδα κρότου λάμψης και ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Γιάννης Δελής, που ήταν παρόν στο συλλαλητήριο. Και οι δύο διακομίστησαν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Με αυτόν τον τρόπο φαίνεται πως σκοπεύει ο κύριος Τσίπρας, όπως έκαναν και όλοι οι προηγούμενοι, να κλείσει εκκρεμότητές του, δηλαδή να ολοκληρώσει τη βρώμικη δουλειά που έχει αναλάβει. Την έντονη δυσαρέσκειά της για την επίθεση των ΜΑΤ κατά των διαδηλωτών εξέφρασε η Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ενώ διατάχθηκε η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης. Αυτού του είδους οι αντιδημοκρατικές πρακτικές, όσων επιμένουν να μην λαμβάνουν το μήνυμα των καιρών και νοσταλγούν άλλες σκοτεινές εποχές, δεν είναι ανεκτές. Ένταση είχε σημειωθεί και νωρίτερα στο Σύνταγμα, στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη μεταξύ των συγκεντρωμένων και των αστυνομικών δυνάμεων που βρίσκονταν στα σκαλιά που οδηγούν στη Βουλή. ΔΟΕ και ΟΛΜΕ αποφάσισαν τη συνέχιση των κινητοποιήσεων την προσεχή Δευτέρα, ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου, με 24ωρη απεργία και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Βουλή στις 3 μετά το μεσημέρι με αίτημα την απόσυρση του νομοσχεδίου.